αρχικά το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο Δήμο, μόνο στο Δήμο Κορυδαλλού. Είναι γενικό και, κύριε Πογιόπουλο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα λεφτά που φτάνουν στα σχολεία είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι την ίδια ώρα οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν εκτιναχθεί πραγματικά, τα αναλώσιμα το ίδιο. Να σκεφτείτε ακόμα και στη θέρμανση, συνολικά στην ενέργεια, το πόσο έχουν διακυμανθεί οι τιμές. Να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου το 70-75% των λεφτών ενός σχολείου αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς τις ωφελές στη ΔΕΗ. Οφειλές στη ΔΕΗ, το 70-75% των χρημάτων. Αυτό ακριβώς, ναι, περίπου. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη δραματική κατάσταση, πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα βγάζει κραυγή αγωνίας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν λίγες μέρες στο πρώτο λύκειο Κορυδαλλού ήρθε μια επιστολή από τη ΔΕΗ, η οποία ενημέρωνε για τα χρέη του σχολείου, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 12.000 ευρώ. Και μάλιστα προειδοποιούσε για διακοπή του ρεύματος αν το χρέος δεν αποπληρωθεί. Να σας πω και ρωτάς, κύριε Μπογιόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας, ότι πριν λίγους μήνες, περίπου τον Οκτώβριο του 2022, η ΔΕΗ είχε προχωρήσει στην έκδοση ειδοποιητηρίων διακοπής ρεύματος και για δεκάδες σχολεία στο Δήμο του Πειραιά, που ανέλαβε ο ΔΔΕ, ας πούμε, να υλοποιήσει αυτές τις εντολές. Τότε το σωματείο μας κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και έπειτα από τη δημοσιότητα που πήρε και το γεγονός, ουσιαστικά τη δημόσια κατακραυγή, δεν προχώρησε καμία διακοπή ρεύματος στο σχολείο. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτό που κάνει η ΔΕΗ, η ΔΕΗ είναι αυτή που έχει τα τεράστια κέρδη, έτσι, τα υπερκέρδη, μαζί με όλους τους άλλους. Γιατί παριστάνει αυτό την κρατική και τη δημόσια, αλλά πρόκειται περί ιδιωτικής εταιρείας. Είναι αυτή που έστειλε μπιλετάκι για να λέει ότι θα προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες για την διασφάλιση, λέει, των συμφερόντων της. Πού, σε ένα σχολείο? Από όσο ξέρω, τα σχολεία δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις να βγάζουν λεφτά. Αυτό, και να σας πω, κύριε Μπογιόπουλο, κάτι που αξίζει να σημειωθεί. Στις κινητοποιήσεις μας που κάναμε για αυτό το γεγονός, η ΔΕΗ ως πελάτη της αντιμετωπίζει και λέει το ίδιο το σχολείο. Το σχολείο, ναι. Ναι, σχολείο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο πελάτης για τη ΔΕΗ είναι το ίδιο το σχολείο. Ο διευθυντής εκεί του σχολείου τι είναι, ταμείας επιχείρησης? Αυτό. Δηλαδή, είναι η κατάσταση. Γελάω, γιατί πραγματικά δεν είναι για γέλια η κατάσταση. Είναι... και μέσα σε αυτό το γεγονός, να σας πω το εξής, ότι έπειτα από όλη αυτή την δημόσια κατακραυγή, σήμερα, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά εσείς, ήρθε στο τέταρτο λύκειο Κορυδαλλού πάλι ένα ειδοποιητήριο, το οποίο καθυστέρησε το σχολείο να πληρώσει το λογαριασμό και απειλούσε ότι θα προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες, έτσι ακριβώς διατυπώθηκε, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Έτσι διατυπώθηκε. Ναι, από ό,τι βλέπω, αυτοί στείλανε το μπιλιετάκι το δεύτερο, επειδή υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να φτάσει το μπιλιετάκι, είχε πληρωθεί βέβαια ο λογαριασμός, αλλά το μπιλιετάκι παραμένει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο λογαριασμός είχε αποπληρωθεί και εδώ το σχολείο, ας πούμε, καθυστέρησε, να το πω έτσι, να το αποπληρώσει και κατευθείαν έτρεξαν να προειδοποιήσουν να αποπληρωθεί κατευθείαν ο λογαριασμός. Τώρα, κύριε Πογιόπουλε, εδώ έχει σημασία να αναφέρουμε το εξής, ότι πρώτα και κύρια εδώ πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από το σωματείο μας και τέτοια γεγονότα και να τα αναδεικνύουμε και να φτάνουν και σε εμάς. Και η εκπαιδευτική κοινότητα να μην φοβάται γύρω από αυτά. Σκεφτείτε ότι στο πρώτο γέλ Κορυδαλλού, έπειτα από την δημοσιότητα που πήρε το γεγονός μέσω και από το σωματείο, ο Δήμαρχος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το σχολείο και δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει το σύνολο της οφειλής προς τη ΔΕΗ. Δηλαδή, καταφέραμε να αποσπάσουμε αυτή τη δέσμευση. Ναι, τώρα βέβαια σας ξαναλέω ότι δεν χωράει καμία επανάπαυση γύρω από αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνετε κι εσείς και οι ακροατές μας ότι το γεγονός αυτό δεν μπορεί να λυθεί με μπαλώματα και υποσχέσεις. Εδώ μιλάμε ότι ολόκληρη εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί, να το πω έτσι, να κάνει τη δουλειά της. Ο εκπαιδευτικός
δεν μπορεί να διατελέσει το έργο του. Αν δεν υπάρχουν, ας πούμε, χρήματα για να αγοράσουμε βασικά αναλώσιμα. Εδώ συζητάμε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι το χαρτί που εκτυπώνουμε έχει διπλασιαστεί η τιμή του. Οι λογαριασμοί στο φυσικό αέριο έχουν πενταπλασιαστεί, ενώ μιλάμε για θέρμανση τώρα. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, στα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές μας, τα σπίτια των μαθητών μας, κύριε Μπογιόπουλε. Θα τα καταφέρουν αυτοί 202 χρόνια από την Επανάσταση, ο μύθος του κρυφού σχολείου να γίνει πραγματικότητα πια. Ναι, αλλά δεν θα τους αφήσουμε, αυτό είναι το βασικό, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν θα τους αφήσουμε ούτε τα σχολεία μας να γυρίσουν στην εποχή του κρυφού σχολείου, ούτε να πάμε πίσω από τις ανάγκες μας. Αυτό λέμε και, αυτό λέμε και στους ίδιους μαθητές μας, ότι κανένα σπίτι μαθητών μας να μην μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε τα σχολεία μας. Και αν μου επιτρέπετε τώρα, αν έχω και λίγο χρόνο. Έχουμε 30 δεύτερα. Να καλέσω και εγώ εδώ πέρα στην εργατική πρωτομαγιά και συγκέντρωση που έχουμε και εμείς τη Δευτέρα. Στις 11 η ώρα στο Πασαλιμάνι, και να κλείσουμε έτσι λίγο αισιόδοξα ότι πραγματικά, κύριε Μπογιόπουλε, μπορούμε να αποσπάσουμε και μικρές νίκες, και πραγματικά δεν χωράει έτσι καμία επανάπαυση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά, κυρία Δρούγκα, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια.